Ωραία. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Και θα σας κάνω στη... Έχω κανονίσει ένα... Θα γίνει όταν τελειώσει και ο κύριος Γεωργιλάκης. Κάνει κάποιες ασκήσεις που είναι κάπως συνδυαστικές. Και θα κάνουμε και οι δυο μας την τελευταία εβδομάδα μαθημάτων. Ένα μάθημα επανάληψης για να δούμε... Σε προετοιμασία για την εξεταστική. Οπότε, το παράδειγμα για όσους σας χρησιμοποιήσατε στον θέατρο με τους τρεις κόμβους που βρίσκουμε την τιμή στον τρίτο κόμβο που είναι ένα σχεδιό συνταγούν των γεννητριών, θα το δούμε με μια εξεταστική επιρρήση. Το παρέξω ότι έπρεπε να το βρίσκομαστε με το βιβλίο να το έχετε ιδανικά τυπωμένο πριν πάτε για διακοπές Πάσχα. Αλλά ούτως ή άλλως, ναι, όπως σας είπα, υπάρχει πιο νέα εκδοχή στο Ήλιος. Θα κάνουμε σήμερα και αύριο τον κύκλο τιμολόγηση, που είναι το κεφάλαιο 5.3 του βιβλίου. Και για μένα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα του φόρου μας. Έχει ειδικό ενδιαφέρον και την Ελλάδα αυτό, διότι όταν ξεκίνησε το τάγιο του Βιβλίου, 2020, παρατηρήθηκαν τιμές πολύ πιο ακραίες από αυτές που είδαμε στη διάρκεια της κρίσης του φυσικού αερίου, που έχουν να κάνουν με το χειρισμό του δικτύου. Θα δούμε το λεγόμενο Index Game που εξήγησε συνέβη στην Ελλάδα. Τι είναι? Σε τέσσερις αγορές, προθεσμιακές αγορές, που σημαίνει μηνιαία ή ετήσια αντίληψη που κάνουμε ετημερώς με λεπτά στην ηλίκη, αν και είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλά είναι συμβαγές που κάνουμε για παράδοση μερικής μήνες ή σε ένα χρόνο τώρα, έχουμε κάποιο από τώρα. Υπάρχει η αγορά που είναι σήμερα στην διεθνή μάρκετ, που ενώνεται σε όλα τα χρηματιστήρια της Ευρώπης και η Ελλάδα έκανε την ένωση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τον Νοέμβριο του 20. Μπορεί και πιο νωρίς για το debt market, συγγνώμη, το 100% σίγουρος. Και υπάρχουν αντίστοιχα νέα χρηματιστήρια και για την διημερίσια αγορά που είναι η αγορά που είναι σημαίνει στην τατρέχη μέχρι τις 1 το μεσημέρι τη μέρα πριν για την επόμενη μέρα. Διορθώσεις γίνονται σε μια δημοκρασία μερικές ώρες αργότερα. Δημοκρασιακές συνεχείς διορθώσεις με 45 λεπτά πριν το πραγματικό χρόνο. Και οι τελικές διορθώσεις της θέσης που αναλαμβάνει η αδμία για να μην καταρρεύσει το δίκτυο γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Είναι η αγορά εξορρόπησης. Αυτές οι τέσσερις αγορές του χρόνου ή εξορρόπησης που είναι το μοντέλο οικονομικής κατανάλωσης σε κεφάλαιο 4. Η αγορά που μου σήμερα στο μοντέλο δέσμευση χρημάτων που είναι στο κεφάλαιο 7 του βιβλίου, θα προλάβουμε το δούλου. Οι διημερήσιες και οι χρηματιστηριακές είναι οι τέσσερις αφημενιές ευρωπαϊκές αγορές συνδυασμού. Και υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ξεβολή, γιατί τα κράτη να μην πρέπει σταδιακά να απολύσουν σε αυτά τα χρηματιστήρια. Και η Ελλάδα έκανε την ένωση για τις αγορές της Ευρώπης τουλάχιστον τον Νοέμβριο του 20. Η Ένωση έφερε και
με την υλοποίηση των δημοπρασιών σε πραγματικό χρόνο, αυτές οι δημοπρασίες είναι μια στιγμή που έχουμε δει, αλλά επειδή δεν διαχειριζόμαστε σωστά την πρόσβαση στα δίκτυα μεταφοράς, αυτό δημιουργεί ευκαιρίες για το λεγόμενο intercaming. Θα το δούμε στο τέλος κεφάλαιο 4.5.3. Και αυτό μπορεί να, αν δεν χειριστεί σωστά τις προσφορές επιτεκτών, να οδηγήσει σε ακραίες τιμές εγκαθάρισης. Στην Ελλάδα των 20 μέχρι το Γενάρη Φλεβάρι του 2021. Υπάρχει ένα κόλπο μια εξαγωγή στην αγορά που είναι σωστά το δίκτυο μεταφοράς, που λέει intergaming, θα το δούμε στο τέλος του κεφαλαίου. Σε κάποιες αγορές αυτό πληρώνεται εκτός από κάποιος που κάνει το παιχνίδι και του λέει εντάξει, βγάλε. Ξέρω ότι εδώ με δουλεύει, θα πάω να πει το κόστο. Θα βλέπει τα λόγια στην κάμερα μου για να βγάλει κάτι 6 ευρώ. Και υπάρχει μια πληρωμή εκτός αγορά. Αλλά κάνει το λάθο και χρησιμοποιεί αυτέ τι προσφορέ που είναι προσφορέ χειραγώγηση για να καθαρίσει όλη την αγορά. Τότε μπορεί να δει με το πακέτο που είναι το μυστήριο. Οπότε το ερώτημα είναι τώρα κάνεις εσύ την διαδρομή και κάνεις δικό σου ή την κέντρο. Χρησιμοποιείς για να δει όλη την μεταφράση που κάνει ή σου χρησιμοποιείς για να καθαρίσεις όλη την αγορά. Όλα αυτά είναι λίγο στριμμένη γιατί δεν είναι τίποτα. Αλλά ας ξεκινήσουμε συζητώντας την ιδανική τιμολόγηση. Είναι ένα μοντέλο που παρατηρήσεις αρκούν μοντέλο που ήταν στις τελευταίες δύο διαλέξεις το μοντέλο τοπικής οριακής τιμολόγησης. Οι αγγλικές ορολογίες εδώ είναι Nodal Pricing για αυτό και Nodal Pricing για το τοπικής οριακής. Zone σημαίνει μια συλλογή από nodes, π.χ. μια χώρα ευρωπαϊκή που έχει πολλούς κόμβους. Ζωνική τιμολόγηση σημαίνει μία τιμή για όλη τη χώρα. Κομβική τιμολόγηση σημαίνει διαφορετικές τιμές για κάθε φυσικό κόμβο που μέσα στην ίδια τιμή. Τώρα, γιατί δεν υιοθετούμε ένα μοντέλο της αυτής της κομβικής τιμολόγησης και γιατί δεν το υιοθετούμε δεδομένου ότι έχουμε πολυετή εμπειρία ότι μπορεί να λειτουργήσει από τεχνολογικής άποψης, ότι λειτουργεί και από άποψη κινήτρων και ότι το εναλλακτικό που είναι η ζωνική δημιουργεί προβλήματα. Γιατί δεν κάνουμε αυτή την υιοθέτηση. Η γλώσσα της Κομισιόν σε αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Πριν κάθε μια Κομισιόν δεν συζητούσε καν κομβική τιμολόγηση και το μόνο αποδεκτό μοντέλο ήταν η ζωνική τιμολόγηση. Στη διάρκεια των ετών, επειδή δημιουργούνται όλο και περισσότερα προβλήματα με τη συμφόρηση του δικτύου και η Κομισιόν έχει γίνει πιο διαλλακτική, απλά υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη όπως η Γερμανία που επιμένουν να χρησιμοποιούν το μοντέλο ζωνικής. Γιατί τους επιτρέπει να κρατάνε τις τιμές στη Γερμανία χαμηλές για τα καταναλωτικά κέντρα που είναι οι βιομηχανίες της Γερμανίας που παράγουν αυτοκίνητα, παράγουν ένα σωρό πράγματα, εξαρτώνται πολύ από τον ηλεκτρισμό. Οπότε, επειδή υπάρχει αυτή η πολιτική πίεση, υπάρχουν εμπόδια στην υλοποίηση της κομβικής τιμολόγησης. Τώρα, σε άποψη θεσμικών συζητήσεων, τα διεπιχειρήματα που θα ακούσει κανείς. Είναι μια λίστα αντιεπιχειρημάτων, θα σας τα αναφέρω σε ένα δευτερόλεπτο. Απλά λίγο ιστορία εδώ. Ο αρχικός σχεδιασμός και έτσι με τις πολιτείες ήταν ζωνικής τιμολόγησης. Για τα ίδιους λόγους θα δείτε το που κάνει στην Ευρώπη. Οπότε πάντα όταν ξέρεις μια αγορά και σε πρώτη λίστα ζωνικής, γιατί φαίνεται πιο απλά στα το ίδιο έχουν κάνει συντάξει στην Κίνα και στην Ινδία, το οποίο πιστεύει ότι θα παρέσει και η γόνη λύση που σκέφτεται είναι η ζωνική τιμολόγηση. Αλλά οι νομικοί συμμετέχουν όλε στην κομβική τιμολόγηση σαν και στην 2000. Γιατί α πούμε αυτό ο σχεδιασμό τη ζωνική άμεσα δηλώσει που οδήγησε στην κατάρρευση τη αγορά τη Καλιφόρνια με συνεισφορέ από διάφορα πέφτει και λένε δεν χειράει το όλο στην πρώτη στο δίκτυο, έκανε και άλλα κατάρρευση
Μπορεί να είναι. Υπάρχουν τάδα των κυκλίων που θα στην Ευρώπη δεν είναι και αυτό. Θα μένει με την τεχνολόγηση. Παρότι είναι πάρα πολύ ψηλά ότι θα κάνουμε στα τα σελίδια και στην διαδικασία σε έναν βασίλειο. Δεν είναι βασίλειο έχει αρχίσει όλα είναι και πιο σοβαρά να βλέπει την κομβική τεχνολογία στο σύλλογο. Η αρχίση και τα ίδια με την εποχή είναι πρόσφατα, οπότε έχει και αυξημένη ελευθερία στο σχεδιασμό άλλων να θα επιλέξει. Και είναι και υποψήφιο σχεδιασμό τη ζωνική τεχνολογία. Όσο το γνωρίζω τουλάχιστον και στην Κίνα και στην Ινδία. Στην Ινδία αυτή είναι η απευθεία συνέντευξη τη συνέντευξη με την Ensign και αυτό το ξέρω από πρώτο χέρι, αλλά και από συνεργάζομαι που δραστηριοποιείται στην Κίνα. Το δημό μα απελευθέρωσε από την κοινωνική σκέψη είναι για τον κύριο. Τώρα, όταν συζητάμε για είναι ένα περίπτωμα, δεν είναι αλλά στην Ευρώπη σίγουρα καταλήγει η ίδια κάθε το κόστο και οι Γερμανοί κατάλληλε είναι πιο πολύ. Ένα αντιπλήγμα που θα μπορούσε εδώ είναι ότι δεδομένου που ξέρουμε πολύ την λειτουργήση των πηγών που λέγεται, ότι οι Γερμανοί κατάλληλε έχουν την κρίση γιατί πρέπει να ομιλήσουν τα πρώτα στην χώρα του γείτονε. Για παράδειγμα, η κρίση που καταλήγει λοιπόν το πολεμικό και το πολιτικό απαιτεί να μην διντάρεις όλους τους το χαρτοφυλάκια, αλλά κάθε εβδομάδα ξεκολουθά, γιατί δεν ξέρει. Αυτό είναι αβάσιμο. Έχουμε υλοποιήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες που αποδεικνύει ότι είναι τεχνολογικά εφικτό αναπόμπο. Σας έδειξα χθες ένα γράμμα που χρειάζεται και μέσω άλλα και επίση να πάμε σε αυτό το εντάσμευμα, γιατί εκτό ότι βοηθάει να ξέρουν τι βρίσκεται κάτι να καταλαβεί, επιτρέπει και ακόμα στην μέτρα που συζητούσαν για την αντιμετώπιση τη κρίση με πλαφόν στι προφορέ. Όταν έχει ένα πορφόλιο και υπάρχει εκεί μέσα κάποια ακριβή μονάδα του αερίου, αν δεν είναι και κρίση στη συνέχεια. Ενώ όταν κάθε μονάδα πιντάρει από μόνη τη, μπορεί να ελέγξει το ωριακό κόστο κάθε μονάδα ξεχωριστά. Οπότε η προσφορά κάθε μονάδα ξεχωριστά είναι κάτι που θα μας βοηθάει τη λειτουργία της αγοράς. Υπάρχει το επιχείρημα στις πόδουσες θέσεις που λέει ότι αν βάλεις πολλές ένα πρέπει να είναι στην τοπική κοινωνική ότι κάθε φυσικό κόμπο είναι μια ξεχωριστή αγορά. Και λέει, αν σε έναν οικονομικό κόμπο. Τότε, επειδή είναι το ποιητή αγροδυναμική, οι δεσπόζουσα θέσεις που δομήσαν μικρό ψάρι σε μια μικρή λίμνη, που θεωρείται μεγάλο ψάρι, το δομή του μεγέθους της λίμνης. Οπότε, είναι να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη αγορά, που είναι πλειόν των κόμπων μια χώρα, που ψάρι ξαφνικά σε μια μεγάλη λίμνη. Και αυτό είναι το πιο πράγμα από εδώ. Αν είσαι πίσω από τον φυσικό περιορισμό, δεν ενερείται το γεγονό ότι είσαι πίσω από τον φυσικό περιορισμό. Δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οπότε αν είναι πίσω από την μικρή λίμνη, την άκρη, να σε μια μεγάλη λίμνη, όταν καταλήγει την ώρα
Το τι προσπίσω δεν υπάρχει ψηφιακό εκκλήσεις και δεν υπάρχει τα άλλα τρόπο. Απολυπήσει πλέον άσμα. Γιατί κάποιες δεν υπάρχει παραδειάζονται. Οπότε και οι δύο σχεδιασμοί είναι εκτεθειμένοι σε εξπόσεις και μάλιστα ο δημιουργικό σχεδιασμό είναι το πρώτο. Υπάρχει εδώ και τα μετά τη δραστηριότητα με το χώρο. Τα ευρωπαϊκά κριτήρια δεν θυμούνται και εκτεθειμένοι θεματικά. Όταν κάνεις θα το δείξω αυτό γιατί είναι το πιο τεχνικό το θέμα. Ας το αγνοήσουμε γιατί δεν έχουμε κάποιο background που θα το δείτε εμείς. Κάνουμε το δεύτερο. Το μη διαστητική συμπεριφορά του κοινού το είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα και στο προηγούμενο μάθημα ότι έχουν οι ταξικόμοι που είναι τα πνιά δεν είναι κοντινή. Και εμείς είναι μοντέλο αθλητικής που προσπίζεται να έχει και το πέτρο να συμβιάζει, όχι για κάποιες ειδικές περιφορά, αλλά αυτό που σημαίνει ότι μένει το έγινε. Και υπάρχει και το κύριο μας διαχείριση ρίσκου, στο οποίο η απάντηση του Φόγκαν ήταν τα δίκτυα συμβολέων, δεν θα προλάβουμε να το δούμε, αλλά είναι στο κεφάλαιο. Είναι κάπως τεχνικά λεπτομερή θέματα, οπότε δεν... Δεν το συγκρατείται. Είναι ok. Αυτά θα θέλουμε να ακούσουμε την υποκράτη περίπτωση των καταλήξεων. Ώστε να μας υπάρχει μια υπογόση που σας αποδείξει εδώ και κάτι και να μπορείτε να παίξετε το διαφορετικό και πολύ λοιπόν, μην φανούμε για το debate που κρατεί. Ας δούμε λίγο και τι είναι και το F είναι η ροή του πιο πάνω στο με ιστοποίηση το R είναι η ένθιση ισχύως σε μια ζωή. Και το F είναι η ροή του πιο πάνω στο αυτό εδώ τι είναι. Είναι το κλείνωμα του και μετά αυτά τα δύο συνεχόμενα το δείχνει. Το πρώτο λέει ότι εξορισμού πάλι λάθος. Το ίσον 0 είναι λάθος. Είναι το ότι το άρισουνται με αυτή τη διαφορά. Εξορισμού η έγκυση ισχύω σε μια ζώνη πλέον για κάθε ζώνη. Το λέει για κάθε ζώνη που άνοιξε στο σύνολο. Η έγκυση ισχύω σε μια ζώνη είναι διαφορά από την τοπικά αυτοκίνητο που μείνει την κατανάλωση του κίνητου. Δηλαδή, η ζώνη μπορεί να είναι η ζώνη. Οπότε μιλάμε για μια έγκυση με μια ζώνη.
Και λέει ότι αυτό το σύνολο ηχήσεων πρέπει να είναι ένα εφικτό σύνολο από ηχήσει. Και εκεί πίστευε το ερώτημα, τι θεωρείται εφικτό σύνολο από ηχήσει. Το πότε πρέπει να είναι ηχήσει, είναι ίσως δύο διαφορετικά μοντέλα ζωνικής τιμολόγησης. Δεν είναι. Θα τα δούμε και τα δύο σε λίγο. Αλλά είναι το ATC-based market coupling και το flow-based market coupling. Θα δούμε. Σε λίγο. Αλλά από άποψη συγγνώμη, αλλά ωραία. Θα δούμε σε λίγο τα μοντέλα με εξόρτη, αλλά θα πούμε κάποια έτσι, πιο ψηλό επίπεδο πράγματα για αυτό το πράγμα. Είναι όπως και ο ρυθμό κομβική τιμολόγηση, μια δημοκρασία νέα τιμή, όπου η ευρωπαϊκή δημοκρασία νέα τιμή, το κάθε μετέχοντα τι κάνει, η επόμενη δημοκρασία, το βάλει από τη χώρα που είναι δύο. Ως ποσότητας, έτσι σε τι τιμή. Ερμηνεία ή παραγωγό, ή ως ανεκλάσσιμη, με ανεκλάσσιμη μορφωτή, πολύ αυτοκίνητη. Αν πάμε πίσω στο γενικό μοντέλο, η τιμή του καταναλωτή είναι αυτή εδώ. Και το πεδίο ορισμού αυτή τη συνάρτηση, που είναι το σημείο μέχρι το οποίο η συνάρτηση αυτή είναι τη συνάδεια, η ποσότητα στην οποία είναι την μία αυτού είναι το ποσότητα που πάρει και η τιμή είναι το ριακό πρόσφυγη για τον παράγοντα, το σημείο στο οποίο αυτή είναι η συνάδεια, η ποσότητα λέει στην οποία αυτή είναι η ποσότητα που προσφέρει. Οπότε αυτά τα δύο νούμερα είναι μέσα σε αυτή τη συνάρτηση εδώ. Αυτή τη συνάρτηση, άμα ήθελα να τη γράψω πιο απλά για τα απλά, απλοποιημένα μοντέλα που κοιτάμε εμείς, που είναι απλά ένα σταθερό ριακό και μια σταθερή οριακή αποτίμηση, θα μπορούσα να τα γράψω και ως μια σταθερά, που είναι η τιμή που προσφέρει ο καταναλωτής, επί το προσφέρει με έναν περιορισμό που λέει ότι η προσφορά του πρώτερα από μια μέγιστη ποσότητα. Και για τους παραγωγούς, μια σταθερά που είναι η τιμή στην οποία προσφέρει, με έναν περιορισμό που λέει ότι η παραγωγή του δεν μπορεί να ξεπερνάει μια μέγιστη ποσότητα. Οπότε αυτά τα δύο νούμερα που υποβάλλει στη δημοκρασία, το ένα μπαίνει εδώ και το άλλο μπαίνει εδώ. Εντάξει. Ωραία, οπότε υποβάλλουν οι συμμετέχοντες αυτά τα νούμερα στη δημοκρασία και ο λειτουργός επιλύει αυτό το μοντέλο, παίρνει στις 4 Απρίλη και ανακοινώνει τη μία καθόλου που είναι ο διοικητικός πολλαπλασιαστής του περιορισμού το. Οπότε, έχουμε αυτή τη διαδικασία. Το σύνολο, το καλύτερο άρθρο περιγραφεί το δίκτυο. Η πρώτη φιλοσοφία ενός μοντέλου, αγνοείται λίγο νομικό, λέει ότι η νομική τιμολόγηση είναι βασισμένη σε δίκτυο μεταφορών. Είναι το ATC Market Coupling. Ήταν quotation based market coupling.
Εδώ οι περιορισμοί, οι εξώσεις που βάζουμε είναι περιγράφουν το δίκτυο. Λέει ότι έχουν τα βιβλή ροή πάνω από κάτι συνδέσμου. Αυτή η ροή πρέπει να είναι εντός κάποιων φυσικών. Όχι φυσικών, αυτό είναι το πρόβλημα που περάζει. Η ροή θα περαίτει ως πόδιο. Γιατί το δίκτυο το οποίο φτιάχνουμε, το δίκτυο είναι συγκεντρωμένο, θα δούμε πιο στιγμή σε παράδειγμα. Αλλά είναι συγκεντρωμένο. Και λέω ότι το λίγο είναι ότι η έγχυση ισχύω πρέπει να ισχύονται με την ισχύ που παίρνει από την ζώνη και η ισχύ που παίρνει στην ζώνη. Αυτό είναι κυριολεκτικά το μοντέλο ότι έχω πορτουγά που θέλουν μίλα από τις έρθες. Πηγαίνουν τα φορτηγά και ξεκινάμε και μείνουν του κύριου το δίκτυο. Εντάξει, το μόνο που λέει είναι ότι το αρχίσμα σας είναι να διαφάνει το φορτηγό. Δεν μπορεί να βάλει νούμερα εδώ. Θα βγήσουν σε διμερεί συναλλαγή μεταξύ χωρών και θα κάψουν εκείνη τα δίκτυα. Αλλά εν τέλει αυτό είναι μια αρκετά υψηλό επίπεδο οδηγία που δεν σου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Εμέσω σου λέει η Κομισιόν πρέπει να διαλέξει τι παραμέτρου με έναν τρόπο που έχει να κάνει με τα ωραία του μανού. Αλλά δεν σου λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνει. Αυτό γίνεται κάποιες ώρες πριν την καθάριση της αγοράς της επόμενης ημέρας. Στέλνουν τα νούμερα αυτά στη Λιθύμια, στα κτηματιστήρια ενέργειας. Παίρνουν και τα κτηματιστήρια ενέργειας προφορές από τους μετέχοντες και με την προφορία και του δικτύου και των μετέχοντων. Δεν είναι δουλειά των κτηματιστήριων να γνωρίσουν αυτά τα νούμερα, είναι δουλειά των διαχειριστών της συνόλων μεταφοράς των. Ναι, εδώ.
Θα σου το απαντήσω με ένα σχήμα. Αυτή είναι η ζώνη μικρός ΔΕΔ. Έχεις έναν παραγωγό εδώ, ο οποίος π.χ. παράγει 10. Έχεις ένα φορτίο εδώ που καταναλώνει 5. Έχεις μια γραμμή που αναχωρεί από το η ζώνη Z που εγώ σου λέω ότι έχει ροή 2 και έχεις και μια άλλη ας το ονομάσουμε αυτό κόμπο K και ας το ονομάσουμε αυτό κόμπο M, οπότε αυτό είναι ο σύνδεσμος ZK και αυτό είναι ο σύνδεσμος MK και θέλω να μου πεις διάφορα πράγματα, θα σε ρωτήσω τώρα εδώ για να σε τιμωρήσω. Πόσο είναι η έγχυση σε αυτό το κόμπο? Θα λέει στρία, για πες μου το σκεπτικό, θύμισα μου και το όνομα σου. Για πες μου, Αλήνα, το σκεπτικό. Ναι. Σωστό. Σωστό. Υπάρχουν κάποιες ροές. Σε συγκεκριμένου. Ναι, το ακούω. Το ακούω αυτό. Δεν ρωτάω ακόμη ποιο είναι το F. Ρωτάω ποιο είναι το R που είναι η έγχυση της χειρός. Αυτό είναι τυπογραφικό το τελευταίο εδώ, αν και σέτε το ίσκο. Είναι απλά αυτή η εξίσωση εδώ. Είναι 5. Η έγχυση ισχύω είναι 5. Οπότε η ζώνη έχει μια ισχύση ισχύω 5 και αυτή η ισχύση πρέπει να ισούται με την καθαρή ισχύ που φεύγει από τον κόμβο. Τι είναι η καθαρή ισχύ που φεύγει από τον κόμβο? Είναι η ισχύ που φεύγει από τον κόμβο, από τη ζώνη μάλλον, είναι την ισχύ που μπαίνει στη ζώνη. Οπότε το 5 επίσης με τι ισούται βάσει αυτού που μόλις είπα. Μην πεις το νούμερο, απλά παίρνει την αγράψη. Ξέρεις κάτι που είναι. Ωραία. Ναι. Τέλεια. Και αυτό εδώ ξέρουμε τι είναι. Από το οποίο συμπεραίνουμε ότι το FMK είναι -3. Οπότε αποσυνθέτεις τη διατήρηση ενέργειας της ζώνης σε μια εξίσωση που ορίζει το R της εγχύσης. Και σε μια άλλη που σου λέει ότι οι εγχύσεις αυτές πρέπει να ισούνται με την καθαρή ενέργεια στην εγχύση. Τώρα, το κλείνει, το λες για αυτή την σε επιλέγει. Αυτή τη στιγμή που είπατε στα όρια για το υπάρχει περίπου τρίτη από τα κλείνεις τα μεταλλικό. Αλλά και αυτό δημιουργεί. Είναι το Και βλέπει κανένα την απάντηση του ερωτήματο. Καλύτερα. Αυτό είναι το παράδειγμα του Τσάρλ Μπέκ. Και αυτό παράδειγμα του Πατρίκη. Και
όπου το έχουμε φτιάξει οι άνθρωποι με έναν τρόπο, ώστε αν λύσει την κομβική τιμολόγηση, την τοπική ωριακή τιμολόγηση, δηλαδή αν αφήσει αυτό το δίκτυο με ψεύτη, με ψεύτη πραγματικού χρόνου, θα έχει μια διαφορετική τιμή σε κάθε πόλη, το λίγο από το σκοπό. Αλλά μου λένε ότι, ωραία, ας υποθέσουμε ότι αυτό το σύστημα έχει στην κόμμα, το πάμε σε δύο τρόπους, την πόρα και την ίδια. Και πες ότι η χωρητικότητα δεν είναι 100 και δεν είναι 150 και ότι αυτό σύστημα είναι το βορρά με τον νόμο. Τι θα πάρει αυτού του συμβαίνει. Μια ακόμα, το συμπληρωτική. Τι και το λάδι. Και κάποια κρατουμένη. Οπότε υπάρχει και ένα πρόβλημα. Επειδή μια υποκειμενικότητα, γιατί αυτό ο σύνδεσμο ήταν αντιστοιχή, πρέπει να υπάρχει. Είναι ένα σύνδεσμο σε ένα υποθετικό δίκτυο, ένα πραγματικό δίκτυο είναι αυτό. Είτε εδώ μια υποκειμενικότητα στην αλλαγή του εκλογικού παραμέτρου, καθαρίζει την έκβαση τη αγορά. Και επίση το καταπόσπασμα του δίκτυου είναι. Από άποψη κοινωνικού ωφέλου, το οποίο θέλουμε να μικροποιήσουμε, ποια είναι η να μικροποιήσουμε τρέιντ με τα κρυφορά και ανήκει, ποια από όλε τι επιλογέ τη συζήτηση να γίνει πιο ευνοϊκή από αυτό το κριτήριο. Και από άποψη διαφάνεια τη ασφάλεια. Λιγότερα τρέιντ από το και πιο ασφαλή λειτουργία του δικτύου, το μικρό. Το πιο λίγο χώρο είναι τόσο πιο ασφαλή, αλλά πάντα η οικονομική λειτουργία, όσο πιο πολύ χώρο δίνει, αυξάνει το πλέον αθμό τουλάχιστον στα μηνυματικά, οικονομικά, αλλά εκθέτει το δίκτυο σε μεγάλο δικτύο. Οπότε, α δούμε το παράδειγμα εδώ, ποια είναι η έκβαση. Βασικά, λίγο να εξηγήσω κάποια από τα νούμερα στην προηγούμενη δόση. Αυτά εδώ είναι συναρτήσεις οριακού κόστους για όσα τα βελάκια που μπαίνουν μέσα είναι γεννήτριες. Και η εκφράση εδώ είναι το οριακό κόστος των γεννητριών. Τα βελάκια που φεύγουν έξω είναι φορτία. Και η εκφράση εδώ είναι το οριακό όφελος των καταναλωτών. Θέλω να το σκεφτείτε σχετικά. Έχουμε στον κόμβο 1, για παράδειγμα, μια καμπύλη οριακού κόστους που είναι ξεκινάει στα 10 ευρώ την μεγαβατόρα και ανεβαίνει με ρυθμό 0,5, οπότε πήγε μετά από 100 μεγαβατόρες, έχει φτάσει το οριακό κόστος στα 15 και ούτω καθεξής. Οπότε ανεβαίνει με αυτό το ρυθμό του 0,5. Είναι μια συνεχής καμπύλη, αν θέλετε να το σκεφτείτε προσεγγιστικά, είναι σαν να έχεις έναν πληθυσμό εδώ από παραγωγούς, κάθε ένας πολύ μικρός και το οριακό του κόστος κάθεται πάνω σε αυτή τη γραμμή. Εντάξει, αντίστοιχα στα φορτία, το κόμβο 3 έχει κάποιον που ξεκινάει από 3,5 στα 37 μισθό. Και κατεβαίνει με ρυθμό 0,05, οπότε στα 100 η αποτίμησή του έχει γίνει 32,5 και ούτω καθεξής. Οπότε ξεκινάει εδώ, γιατί η κανονική γραμμή είναι αυτή. Και είναι σαν ένα σύνολο από καταναλωτές με αποτιμήσεις που είναι πάνω σε αυτή τη γραμμή. Πού είναι η τάση από βαριά περιπτώσεις. Καταναλώνει ότι είσαι περιπτώσεις και
Να θέλει το δάστα αυτό σε μια γλώσσα μαθηματικού προγραμματισμού. Αν έκανα το μάθημα μόνος μου θα σας έβαζα και μοντέλα, μη υλοποίηση σε γλώσσα είναι όλα πιο απτά, αλλά δεν προλαβαίνουμε σε 12 διαλέξεις, οπότε... απλά, πιστεύετε με ότι θα πλέω, τη λύση, τη βέλτιστη είναι της κομβικής οριακής συμμετοχής, της διαφάνειας. Κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μας ενδιαφέρουν μόνο δύο πράγματα, ένα έτσι και οι δύο πέντε. Και υποθέτουμε, σε παράδειγμα, ότι η ποσότητα της ένα έτσι είναι 200. Γιατί η ποσότητα της δύο πέντε είναι 200. Όταν είναι στο κουκέρι, έτσι θα λύσεις. Αυτά είναι πάνω από την υπαρκτή. Δεν θα κάνει αυτό. Όταν το λύσεις, θέλω, έχει πλάνα με 3.000 ευρώ και έχεις και αυτό για τον καθένα του τελευταίου Charger Bet μια διαφορετική τιμή σε κάθε κόμμα. Για παράδειγμα, στο κόμπο 1 έχουμε τιμή 25 ευρώ αναμεγαβατώρα. Θέλω, πηγαίνοντας πίσω, να σας ρωτήσω ποια είναι η παραγωγή. Το κόμπο 1, δεδομένου ότι ξέρετε ότι συνέβη αυτό στη βέλτιστη λύση. Ή πείτε μου μια εξίσωση που να γράψω για να βρω ποια είναι η παραγωγή στον κόμπο 1. Εδώ πρέπει να σκέφτεστε ποια είναι η τιμή που πρέπει να σύλλωσε αυτό το πληθυσμό από παραγωγούς για να τους... μάλλον να τους στείλω αυτή την τιμή, ποιοι από αυτούς θα ενεργοποιηθούν και ποιοι θα αποφασίσουν να μην παράγουν βάσει των κινήτρων τους, το μεγιστοποιήσει κέρδη. Η απάντηση στο ερώτημά μου απαντάται από μια εξότητα. Τέλεια. Επί. Ποιος δεν επί. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, απλά η ισότητα ήταν να μιλάει. Ωραία. Τέλεια. Δεν είναι και το δικό σου, Χριστός. Θωμάς. Λέω, Θωμάς, πρέπει να ισχύει αυτή η συνθήκη, γιατί αν η τιμή θα στείλει ένα 15, τότε θα την τράξει μια τιμή εδώ. Μέχρι κάτι τίποτα τώρα. Να με πάσω κι άλλο, κάτω πρέπει να εντάξει. Οπότε, βρίσκω τη ποσότητα που συνεπάει αυτή η τιμή από αυτή την ισότητα εδώ. Αντίστοιχα για τους άλλους κόμμους, αν αντικαταστήσετε τις τιμές που σας δίνω από εδώ πέρα στις καμπύλες οριακού κόστου και οριακού ωφέλους, θα βρείτε πώς είναι η έγχυση σε κάθε κόμβο. Και μετά, πείτε μου πώς θα υπολόγιζα τη ροή στη γραμμή 1-6, τα νούμερα του ΕΦΟ. Μια εξίσωση θέλω εδώ, που χρησιμοποιεί τα νούμερα που είναι στη διαφάνεια. Και επίσης, ποιος είναι ο κόμβος αναφοράς στο μοντέλο μου. Θέλω μια έκφραση που είναι η ροή στη γραμμή 1-6 ως γραμμικός συνδυασμός
Ως γραμμικός συνδυασμός των εγχύσεων. Και δεν βάζω την έκτη έγχυση, διότι έχει μια ειδική ιδιότητα κόμβος 6, είναι OR, κόμβος αναφοράς. Άρα ένα μεγάβατ μπαίνει σε αυτό το κόμβο και το τραβά από αυτό το κόμβο, έχει μηδενική επίδραση στη γραμμή 1-6, που είναι τα νούμερα που συμπληρώνουν αυτή την έκφραση στο πίνακα. Είναι οι συντελεστές PDF. Οπότε, μια έχει στον κόμβο 1 που αποσύρεται στον κόμβο 6, τι επίδραση έχει στη γραμμή 6, είναι 0,8. Εντάξει, εδώ μπαίνουν όλα αυτά τα νούμερα. Είναι οι συντελεστές PDF που έχουμε δει στο βέλτιστη ροή για τη σχεία. 0,5 για έγχυση στον κόμβο 2 και απορρόφηση στον κόμβο 6. 0,5 γιατί είναι στον κόμβο 3, 0,0,6,5 και 0,1,5. Έχω σχεδόν τελειώσει. Αντίστοιχα για τη γραμμή 2,5, επίσης στις άλλες γραμμές δεν ασχολούμαστε γιατί υποθέτουμε αυτό και έχουν τεράστια. Παρακολουθήστε γραμμές. Και εμείς έχουμε συμπόρες τελικά στο βιβλίο. Αυτή τη μορφή και καταλήγεις να χτυπάς το όριο σε αυτή τη γραμμή εδώ στην κατεύθυνση από τον κόμβο 1 στον κόμβο 6. Εντάξει. Η γραμμή 2-5 έχει χώρο. Επίσης κάτι ενδιαφέρον που επίσης ήταν να έκαναν γνώση τον πρώτο καιρό για τη μολόγηση δικτύου. Έχει μόνο μία γραμμή με συμφόρηση και 6 διαφορετικές τιμές. Πολύ συνδυάστατα από την δικαιοριακή συμφόρηση. Είναι σαν να έχεις 6 σήματα ελέγχου, 6 πράγματα. Θα συντονιστούν όλοι μαζί και να γράψουν. Θα δούμε τι συμβαίνει και στη ζωνική ομολόγηση. Λίγο, θα κάνουμε τα μοντέλα με τις συμφόρησεις. Μισό λεπτό να κλείσω και το βίντεο, ένα θεωρητικό. Κοινό όλο.